Καλησπέρα σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαθανασίου και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό του Chemical. Λέγεται Chemical διότι πρόκειται για τα αρχικά του Chemical Engineering Car, δηλαδή ένα χημικομηχανικό αυτοκινητάκι το οποίο έχει διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από ένα κουτί από παπούτσια. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός ακρίβειας. Δηλαδή δεν κερδίζει ο ακριβότερος, αλλά ο ακριβέστερος. Και τι εννοώ ακριβέστερος? Ακριβέστερος στην απόσταση που πρέπει να διανύσει ένα αυτοκινητάκι. Δηλαδή νικητής είναι αυτός που θα είναι πιο ακριβής στην απόσταση που θα διανύσει το αυτοκινητάκι του. Αυτή η απόσταση δεν είναι γνωστή ακόμα και τώρα. Θα την ανακοινώσουμε σε λίγο, όπως θα ανακοινώσουμε και το βάρος που θα μεταφέρει το κάθε ένα αυτοκινητάκι. Δηλαδή σε λίγο θα ανακοινώσουμε μία απόσταση η οποία θα είναι από 15 έως 30 μέτρα και ένα βάρος το οποίο θα είναι μέχρι 500 γραμμάρια. Δηλαδή η διαδικασία του αγώνα είναι η εξής. Με το που ανακοινώσουμε την απόσταση πρέπει οι ομάδες να πάνε στους πάγκους τους και σε μία ώρα περίπου να προετοιμάσουν τα αυτοκινητάκια τους ώστε να τρέξουν. Δεν επιτρέπεται ούτε να υπάρχει τηλεχειρισμός, ούτε να μετράει η απόσταση στο αυτοκινητάκι, αλλά ούτε και να μετράει το χρόνο. Όλα πρέπει να γίνουν επειδή οι σπουδαστές μας, οι οποίοι έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, να έχουν την ικανότητα και τη δημιουργικότητα, έτσι ώστε να έχουν διαχειριστεί τις χημικές τους αντιδράσεις, έτσι ώστε πρώτον να προωθήσουν το αυτοκινητάκι μέχρι τη γραμμή του τερματισμού και να κανονίσουν πάλι μέσω χημικών αντιδράσεων το χρόνο στον οποίο θα κινηθεί το αυτοκινητάκι, έτσι ώστε να φτάσει στην επιθυμητή απόσταση. Επαναλαμβάνω, νικητής είναι ο ακριβέστερος, δηλαδή αυτός που θα φτάσει πιο κοντά στη γραμμή του τερματισμού, είτε πριν είτε μετά. Αυτός ο διαγωνισμός έχει ιστορία περίπου από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και είναι στο ετήσιο συνέδριο χημικής μηχανικής που γίνεται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλέον είναι ένας καθιερωμένος θεσμός όπου οι ομάδες είναι περίπου 40 και πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτές οι ομάδες έχουν προκρύψει από προκριματικά σε κάθε μία από τις περιφέρειες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ελληνική συμμετοχή ήταν το 2016 και αυτό χάρη σε μία καμπάνια που είχε ξεκινήσει οι δύο απόφοιτοι του Πολυτεχνείου, του Μετσόβιου, ο κύριος Γκώρης Στεφανόπουλος, καθηγητής στο MIT, και ο κύριος Χρήστος Γεωργάκης, καθηγητής στο TAFT, οι οποίοι είχαν την ιδέα να χρηματοδοτήσουν μία ελληνική ομάδα για να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο χημικής μηχανικής στην Αμερική. Τότε οι τρεις σχολές συμφώνησαν, το Μετσόβιο να συμμετάσχει το 2016, η Θεσσαλονίκη το 2017 και η Πάτρα το 2018. Τώρα νομίζω ότι είμαστε σε θέση να προκρίνουμε την ομάδα η οποία θα συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο χημικής μηχανικής στην Αμερική διαμέσου ενός διαγωνισμού. Και ο πρώτος διαγωνισμός είναι αυτός που θα παρακολουθήσετε εδώ, σε αυτό το εξαιρετικό σημείο το οποίο μας προέκυψε ως παραχώρηση από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παραχώρηση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα τον κοσμήτορα της σχολής μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαγουλά, να έρθει να μας πει δύο λόγια ως χαιρετισμό για το συνέδριο. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου όλες και όλους στον φετινό εθνικό διαγωνισμό για το Chemical. Δεν θα μακρηγορήσω, θέλω μόνο να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Θανάση τον Παπαθανασίου που ανέλαβε όλο το συντονισμό και ατομικά, προσωπικά και διαχειραψίας όλους τους συναδέρφους από το Πολυτεχνείο και όλα τα παιδιά τους εθελοντές που αγωνίστηκαν με εξαιρετικό τρόπο για να πετύχει αυτή η εκδήλωση. Τους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα, παρακαλώ. Και βέβαια πρέπει να συγχαρώ τις ομάδες που θα διαγωνιστούν σήμερα, να τους προκαταβολικά χειροκροτήσουμε διότι κατάφεραν να φτάσουν στην αφετηρία και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο τους όφελος. Ανεξάρτητα ποιος θα πάρει το έπαθλο, νικητές είναι όλοι
διότι συμμετείχαν σε μια διαδικασία εξαιρετικά επίπονη, όπου θα πρέπει να συνδυάσουν όλες τους τις γνώσεις στη χημική μηχανική, να συνδυάσουν καινοτομικές ιδέες και να βρουν και λύσεις για όλα τα προβλήματα που προκύπτουν. Μερικά προκύπτουν και την τελευταία στιγμή, όπως διαπιστώσατε. Θέλω λοιπόν να συγχαρούμε και πάλι όλες τις ομάδες και να τις χειροκροτήσουμε και να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό. Θανάση. Greetings. It's a pleasure to be here. This is my first time in Greece. I think Emily's first time in Greece. I'm a chemical engineering professor, like Professor Thanasis here. I teach in South Dakota, a very small state in the middle. It snowed last week in South Dakota, so I'm really pleased to be here where the sun's shining and it's nice and warm. I wanted to bring greetings from AICG and the ChemE Car Competition Committee. I've been on that committee since the inception. In 1999, the first ChemE Car Competition occurred. And in 2016, we had a team from Greece that came to San Francisco, and that was exciting to have them there. And now it's exciting to be here when you are holding your own competition. And I want to wish well to all the teams. I got to visit with them last afternoon, and I wish everyone great success. So. And this may have already been done already, but we should also give a round of applause to the teams for everything they've accomplished so far. This is a very challenging competition, and these students have worked for hours, weeks, months, maybe years in some cases. So, great job, and we wish you all luck. Τώρα ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε τις ομάδες. Έχουμε στο σύνολο 5 ομάδες. Είμαστε πολύ ευτυχείς που για αυτό τον πρώτο Πανελλήνιο διαγωνισμό έχουμε 5 ομάδες. Έχουμε μία ομάδα από Πάτρα, 2 ομάδες από Θεσσαλονίκη και 2 ομάδες από το Μετσόβιο, από την Αθήνα. Παρακαλώ να έρθει με τη σειρά πρώτα η ομάδα της Πάτρας. Έχουμε 2 ομάδες από τη Θεσσαλονίκη. Να έρθει πρώτα η πρώτη ομάδα. Πρόκειται για την ομάδα Travoltage. Και η δεύτερη ομάδα από τη Θεσσαλονίκη είναι η ομάδα Under Pressure. Υποπίεση. Και τελευταίως μπαίνουν οι 2 ομάδες από Αθήνα. Η πρώτη ομάδα ονομάζεται Castor. Η δεύτερη ομάδα ονομάζεται Πολυδεύχης, είναι δίδυμη αδερφή. Ή στα λατινικά Pollux. Λοιπόν, τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φωνάξουμε ένα άτομο από κάθε ομάδα να σας παρουσιάσει εν συντομία τι κάνει το αυτοκινητάκι. Ξεκινάμε από την ομάδα της Πάτρας. Ονομάζομαι Αντιγόνη Μαμαλούκου και με την υπόλοιπη ομάδα μου, Νίκο Σμινή, Διονύση Τσούση, Γιώργο Σιδεράκη και Ηλία Σφουγγάρη, έχουμε προετοιμάσει το αυτοκινητάκι μας που λέγεται Προμηθέας. Βασίζεται σε λειτουργία μπαταρίας, Zinc Air, από ψευδάργυρο και ατμοσφαιρικό αέριο που δεσμεύεται σε carbon paper. Και για να σταματήσει έχουμε χρησιμοποιήσει μία αντίδραση που ονομάζεται Iodine Clock, η οποία αλλάζει χρώμα και σταματάει ουσιαστικά τη λειτουργία από το αυτοκινητάκι. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από κομμάτια 3D printing, που τα έχουμε σχεδιάσει μόνοι μας. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες ομάδες.
πούμε. Πάμε στην πρώτη ομάδα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, ονομάζομαι Καλμουκίδης Νικόλαος και είμαστε από το Πανεπιστήμιο του Αριστοτελείου και μαζί με τα κορίτσια μου εδώ, Αναστασία Πρίτσα, Χριστίνα Δαβιδοπούλου, Έλλη Αριάδνη, Κυριάκου και Άννα Τσιτουρίδου, κάναμε ένα αμαξάκι το οποίο λειτουργεί με δύο χημικές αντιδράσεις, μία που παράγει ενέργεια και είναι ουσιαστικά αλκαλική μπαταρία την οποία τη φτιάχνουμε μόνοι μας από οξείδιο του μαγκανίου και ψευδάργυρο και σαν αντίδραση πέδησης χρησιμοποιούμε τη διάσπαση υπεροξιδίου του υδρογόνου που παράγει αφρό και αυτός ο αφρός καθώς ανεβαίνει παρεμβάλλεται μεταξύ ενός λέιζερ και μιας φωτοαντίστασης και έτσι διακόπτεται, ανοίγει το κύκλωμα και το αμαξάκι σταματάει. Όλα τα υλικά είναι πλαστικά και τα έχουμε αγοράσει από διάφορα καταστήματα γενικής. Καλησπέρα και από εμάς. Ονομάζομαι Νικηφόρου Φωτεινή και μαζί με τη Φλόρα Παπαδοπούλου, την Γκίζη Κυριακή, την Τούλα Μαρία και τον Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος δυστυχώς λείπει. Φτιάξαμε ένα αυτοκίνητο, το κύριο μέρος του οποίου είναι ένας πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, μέσα στην οποία πραγματοποιείται μια αντίδραση εξουδετέρωσης οξικού οξέους με όξινο αμφωτικό νάτριο, από τα προϊόντα της οποίας παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο ενεργοποιεί τον ατμοκινητήρα που βρίσκεται στο αμάξι και έτσι αυξάνεται η πίεση και ξεκινάει το αμάξι να κινείται. Η ακινητοποίησή του γίνεται όταν ουσιαστικά τελειώσει η αντίδραση και τα αντιδρώντα τελειώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Όταν μείνει από καύσιμα δηλαδή. Λοιπόν, και πάμε στην πρώτη ομάδα της Αθήνας, ο Κάστορ. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Δημήτρης Τσαγκαλάκης και μαζί με τα παιδιά Γρηγόρη Τάτσι, Γαλάτια Ρίγου και Ηλία Βάσο εκπροσωπούμε την ομάδα Κάστορ για το Εθνικό Μεσογείο Πολυτεχνείο. Ο Κάστορ μυθολογικά αντιστοιχεί στον δίδυμο αδελφό του Πολυτεύχη από τους Διόσκουρους της Αγιονικής Μυθολογίας. Για το αμάξι μας χρησιμοποιούμε ένα σασί το οποίο είναι από ξύλο και είναι στηριγμένο σε μια αλουμινένια βάση που συνέδεται με τους τροχούς. Αναφορικά τώρα με την αντίδραση πέδησης χρησιμοποιούμε μια παραλλαγή του Iodine Clock η οποία χρησιμοποιεί ιωδικό κάλιο και όξινο θειώδες νάτριο με δείκτη άμυλο. Τέλος, για την κίνηση, η μπαταρία που χρησιμοποιούμε είναι μια μπαταρία που έχει ως άνοδο ράβδο μαγνησίου και ως κάθοδο θηκό χαλκό. Συνολικά, το αμάξι μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες που έχουμε δοκιμάσει και είμαστε ικανοποιημένοι με την απόδοσή του. Ωραία. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Σιλιώτη Μαρίνα και μαζί με την ομάδα μου, Χάρη Τσουκαλά, Χρήστο Πιτσάνη και Στελίνα Βουλγαροπούλου, κατασκευάσαμε το Πολυδεύχη. Ο Πολυδεύχης είναι ένα αμάξι το οποίο έχει αλουμινένια βάση, πάνω στο οποίο τοποθετήθηκε το ξύλο και εκεί όλα τα υλικά μας. Η αντίδραση που χρησιμοποιούμε για την πέδηση βασίζεται στην ενζημική κατάλυση της γλυκόζης. Με ένα χρωματόμετρο ανοιχνεύουμε την απορρόφηση, το οποίο συνδέεται με Arduino και διακόπτεται η πορεία του αμαξιού όταν φτάσει στην επιθυμητή τιμή. Και για την παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιούμε ένα κλασικό κελί Daniel, το οποίο έχει ως άνοδο το ψευδάργυρο και ως κάθοδο το χαλκό. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, εδώ κάνουμε τη διαδικασία της γέννησης της άγνωστης απόστασης και να το πούμε να μας τη δώσει. Πάμε. Ωραία. Στην οθόνη βλέπετε 22,67. Αυτό σημαίνει ότι η επιθυμητή απόσταση είναι 22 μέτρα και 67 εκατοστά. Και το βάρος που πήραμε είναι 315 γραμμάρια. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι ομάδες από τώρα πρέπει να πάνε στους πάγκους τους και να αρχίσουν την προετοιμασία των οχημάτων τους έτσι ώστε να επιτύχουν με αυτές τις παραμέτρους να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στη γραμμή του τερματισμού. Παιδιά, ο αγώνας ξεκινάει τώρα.
πρώτη ομάδα που είναι η ομάδα από το Πολυτεχνείο, η ομάδα που το όνομά της είναι Πολυδεύκης ή αλλιώς Πόλουξ στα λατινικά, να πάρει θέση στο σημείο κίνησης. Είμαστε έτοιμοι. Ο χρόνος σας μπορεί να ξεκινήσει τώρα. Έχετε 2 λεπτά για να ολοκληρώσετε την προσπάθειά σας. Το αυτοκινητάκι ξεκινάει αργά μεν, αλλά προχωράει. Πηγαίνει αργά, αλλά βλέπω ότι είναι σταθερό. 5 μέτρα. Έχει άλλα 15 βέβαια, τουλάχιστον. Είσαι ολοσχερός, δεν πειράζει που πηγαίνει έτσι. Δεν μπορεί να σταματήσει. Να μετρήσουμε την απόσταση, παρακαλώ τη δεύτερη ομάδα να πάει στη θέση προετοιμασίας, ενώ εμείς θα μετράμε την απόσταση να είναι έτοιμη να πάνε στην εκκίνηση. Σειρά έχει η ομάδα Under Pressure, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Είστε έτοιμοι? Ο χρόνος σας ξεκινάει τώρα. Δείχνει να σταθεροποιείται, πηγαίνει αργά, αλλά δεν πειράζει, και το προηγούμενο αργά πήγαινε. Ευτυχώς σταμάτησε και δεν ήρθε πάνω σας. Νομίζω ότι ακινητοποιήθηκε, μπορούμε να μετρήσουμε. Εκκίνησης. Είστε έτοιμοι?
Ο χρόνος θα ξεκινάει τώρα. Ξεκίνησε το αυτοκινητάκι. Και αυτό πηγαίνει αργά. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί όσο πιο αργά πάει, τόσο μικρότερο είναι στο σφάλμα όταν γίνει σφάλμα στον χρόνο που κινείται. Δηλαδή ένα δευτερόλεπτο λάθος να έχει, αν πηγαίνει αργά, δεν θα έχει μεγάλη απόσταση από την επιθυμητή. Συνεχίζει να κινείται. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι ας πούμε ότι κάνει λάθος ένα δευτερόλεπτο, όσο πιο αργά πάει, τόσο πιο μικρό θα είναι το σφάλμα του από τη γραμμή του τερματισμού. Αρκεί βέβαια ο συνολικός χρόνος να είναι κοντά στο σωστό. Κάθε δευτερόλεπτο είναι μικρότερο σφάλμα όταν πηγαίνει αργά. Παρακαλώ επίσης να ετοιμάζει την ομάδα Τραβόλτα από το Επιθύντα. Από το Επιθύντα. Συνεχίζει να κινείται και σταματάει λίγο παραπάνω από τα 15 μέτρα. Είμαστε έτοιμοι. Ο χρόνος σας ξεκινάει τώρα. Περιμένουμε να ξεκινήσει. Δεν το ακουμπάμε το αυτοκινητάκι. Δεν επιτρέπεται να τα ακουμπήσουμε. Επομένως, περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθούν τα 2 λεπτά της προσπάθειας. Και τώρα είναι έτοιμη η δεύτερη ομάδα από το MEP να ξεκινήσει. Τοποθετήστε το αυτοκινητάκι στην αρχή, στην εκκίνηση δηλαδή. Ο χρόνος σας ξεκινάει τώρα. Δεν ακουμπάμε το αυτοκινητάκι. Να ολοκληρωθούν τα 2 λεπτά. Δεν ξεκινάει το αυτοκινητάκι. Εμείς να δούμε ποια είναι η κατάταξη των ομάδων μέχρι τώρα. Έχουμε πρώτη την ομάδα του MEP. Δεύτερη την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Της Πάτρας, συγγνώμη. Και τρίτη την μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Η Under Pressure. Και δύο ομάδες οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν πρώτες. Έρχεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης στη γραμμή της εκκίνησης, του τοποθετή. Πάρα πολύ προσεκτικά. Ένα χειροκρότημα. Ο χρόνος σας ξεκινάει τώρα. Στοιχήματα.
Πάει πάρα πολύ καλά. Σταματάει. Εντάξει. Έχει ετοιμαστεί ήδη η ομάδα Κάστορ. Τοποθετούνται στο κινητάκι στη γραμμή της εκκίνησης. Ο χρόνος σας μπορεί να ξεκινήσει τώρα. Από το άλλο. Γέμισε τόση ώρα τις μπαταρίες, φαίνεται. Κόβει λίγο, αλλά επιταχύνει. Και σταματάει. Ωραία. Πρέπει να κινητοποιηθεί τελείως, έτσι. Περιμένουμε λίγο. Εντάξει, δεν το ακουμπάμε. Ξεκινάμε τη διαδικασία της μέτρησης. Είστε έτοιμοι? Ο χρόνος σας μπορεί να ξεκινήσει τώρα. Έλα, Γιώργη. Εδώ ήταν και το μέτρο για πόσο καιρό, πρέπει να μην φαίνει. Γιατί να έχουμε 3 μήνες να κάνουμε πρόβλημα, θα μην Είστε έτοιμοι? Ωραία. Ο χρόνος σας μπορεί να ξεκινήσει τώρα. Είσαστε έτοιμοι? Μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα. Το αυτοκινητάκι πάει πάλι αργά, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε. Έτσι έκανε και την προηγούμενη φορά.
Μένει περίπου ένα λεπτό ακόμα. 48-47. Φαίνεται να είναι μαραθώνιος αυτός ο αγώνας. Τα 2 δευτερόλεπτα. Νομίζω αν είχε ένα χρόνο θα πήγαινε στη θάλασσα. Αλλά από ό,τι φαίνεται πάει καλύτερα από την προηγούμενη. Τρία, δύο, ένα, stop. Το αυτοκίνητο ακυρώνεται. Αλλά τουλάχιστον ας δούμε πού θα σταματήσει. Για να δούμε. Μπορεί να πάει και πέρα της γραμμής. Παιδιά, παιδιά, όχι. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, πήγε καλύτερα, αλλά η προσπάθεια αυτή δεν μετράει, διότι τελείωσε ο χρόνος της προσπάθειας. Παρακαλώ να πάνε όλοι οι θεατές στις θέσεις τους, διότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Πρέπει το αυτοκινητάκι να πάει στη θέση του και να φωνάξουμε να κάνουμε τις απονομές. Παιδιά, παραλαμβάνετε το αυτοκινητάκι και στη θέση σας. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες. Παρακαλώ να έρθουν οι τρεις πρώτες ομάδες για την απονομή. Να έρθει η ομάδα, η τρίτη ομάδα, η ομάδα Under Pressure από τη Θεσσαλονίκη. Την ομάδα της Θεσσαλονίκης από νέα ο κύριος Βαγενάς. Να το και το αυτοκινητάκι. Αξίζω συγχαρητήρια στην ομάδα. Παρακαλώ να έρθει η δεύτερη ομάδα, ο Κάστορ. Στη συνέχεια η πρώτη ομάδα, ο Πολυδεύκης. Μπράβο στις δύο ομάδες του MVP, κάνε το 1-2. Αλλά και φυσικά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για την τρίτη θέση.